Έχουμε μπροστά μας ένα παίχτη της Νεοκάστρου, τον Καφέ, ένα παλιό παίχτη έμπειρο σε όλες τις κατηγορίες. Για πες μας, Καφέ, τι γίνεται με το σημερινό παιχνίδι, πώς το είδες? Σίγουρα μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα μου. Πέρασαμε μια πολύ δύσκολη έδρα, αν όχι πιο δύσκολη του πρωταθλήματος. Στάθηκαμε τυχαίροι στην αρχή, ουσιαστικά την πρώτη φάση που κάναμε γκολ. Και αυτό μετά μας έκανε να αντιμετωπίσουμε λίγο πιο εύκολα το παιχνίδι. Μετά πετύχαμε το δεύτερο γκολ, μια αμφισβητούμενη φάση. Καντού και διαμαρτύρονται, δεν έχω προσωπική άποψη να ξέρω αν είναι offside ή όχι. Από εκεί και πέρα ο Πάκος ισορρόπησε το παιχνίδι. Έχασε κάποιες πάρα πολύ καλές ευκαιρίες που άμα έβαζε ένα γκολ θα ήταν δύσκολο μετά για μας. Ευτυχώς δεν έκανε κάποιο γκολ και καταφέραμε και έρθαμε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Το πρώτο παιχνίδι πήρε την πάρα πολύ καλά, αλλά στο δεύτερο αδικείς το Πάκος. Σίγουρα ναι. Αυτό που σου είπα και πριν, στο πρώτο ίσως και αυτός να χρειάστηκε από τον πολύ γρήγορο ρυθμό που βάλαμε, να χάσει λίγο το ρυθμό του. Αλλά στο δεύτερο μπήκε έτσι όπως το περιμέναμε, σαν μια πολύ καλή ομάδα που ξέρουμε ότι διαθέτει. Αλλά λέω ότι στο δεύτερο όντως ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δεν έβαλε ένα γκολ ο ΠΑΟΚ και χάλαζε πάρα πολύ το παιχνίδι. Αν σας έβαζε ένα γκολ ο ΠΑΟΚ, ίσως Σίγουρα θα ήταν τελείως διαφορετική εξέλιξη του παιχνιδιού. Ευτυχώς, το ξαναλέω, για μας δεν πέτυχε κάποιο γκολ και κερδίσαμε σήμερα το παιχνίδι. Σας έχουμε καλή συνέχεια και προσωπικά για σένα, γιατί ήμασταν μαζί στην Αλεξάνδρεια. Καλές επιτυχίες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.